Κάνουμε συχνές αναφορές από αυτό το κανάλι στην ανάγκη αναγέννησης και ενίσχυσης της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η εξανατολών απειλή με εισαγωγές ξένων αεροσκαφών ή μονάδων επιφανείας μόνο από τη στιγμή που η Τουρκία φτιάχνει δική της εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Σε βάθος χρόνου, σε βάθος δεκαετιών, δεν θα είναι δυνατόν να διατηρήσουμε την ισορροπία δυνάμεων με εισαγωγές την ώρα που η Άγκυρα θα παράγει τα δικά της προϊόντα σε ασύγκριτα πιο χαμηλές τιμές. Στα πλαίσια αυτά παρουσιάσαμε σε προηγούμενη ανάρτησή μας πυραυλακά τους φτιαγμένες από ελληνικά χέρια, πανίσχυρα πλοία που φέρουν μεταξύ άλλων πυράβλους ναυτικής κρούσης Exocet. Σήμερα θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά στα ελληνικά Pegasus, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έχουν κατασκευαστεί επίσης από ελληνικά χέρια. Είναι τα Pegasus 2, Block 1, τα οποία υπηρετούν στη μοίρα μη επανδρωμένων αεροσκαφών, η οποία βρίσκεται στην 110 πτέρυγα μάχη στην αεροπορική βάση Λάρισας. Αποστολή της μοίρας μη επανδρωμένων αεροσκαφών είναι η άρτια οργάνωση, εκπαίδευση και αξιοποίηση του προσωπικού και των μέσων που τους έχουν διατεθεί, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση ετοιμότητας για εκτέλεση επιχειρήσεων τακτικής αναγνώρισης όψεως ημέρα και νύχτα, σύμφωνα με τα εθνικά σχέδια και τις διαταγές των προϊστάμενων κλιμακίων. Αυτά σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της πολεμικής αεροπορίας, τα Pegasus, μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ελλάδος, κατάλληλα για επιτήρηση, στοχοποίηση και εκτίμηση ζημιών μάχης, μπορούν να παρακολουθούν και να επιτηρούν, να δίνουν πληροφορίες στα πανίσχυρα οπλικά συστήματα της Ελλάδος, ούτως ώστε εκείνα να βάλουν τα πυραυλικά μας συστήματα, δηλαδή οι μονάδες επιφανείας μας και τα υπερσύγχρονα πολεμικά, τα μαχητικά μας αεροσκάφη, μπορούν εκείνα να βάλουν εναντίον στόχων, μπορούν να εκτιμήσουν την κατάσταση στο πεδίο επιχειρήσεων, μήκος 4,30 μέτρα, εκπέτασμα πτερύγων 6,22 μέτρα, μέγιστο βάρος απογείωσης 250 κιλά, ωφέλιμο φορτίο 40 κιλά, ξεπερνά τα 185 χιλιόμετρα την ώρα σε ταχύτητα, επιχειρεί στα 16.000 πόδια, έχει εμβέλεια άνω των 185 χιλιόμετρων, αυτονομία 15 ωρών, χρειάζεται διάδρομο για να προσγειωθεί 500 μέτρα, για την απογείωση 170, τα εξαιρετικά Pegasus, τα οποία φυσικά μπορούν να συνεχίσουν να αναβαθμίζονται. Το Pegasus 2 Block 1 είναι ο διάδοχος του Pegasus 1, Pegasus 3, όχι UAV, UCAV οπλισμένο. Έχουν ολοκληρωθεί οι αναβαθμίσεις τον Αύγουστο του 2005, έχει μετατραπεί το Pegasus 1 σε 2 με εξαιρετικά αποτελέσματα. Αυτά προς το παρόν, θα επανέλθουμε με νεότερες αναρτήσεις μας ακριβώς για αυτό το θέμα. Έχουμε μιλήσει για την ανάγκη αναγέννησης της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, παρουσιάζουμε στοιχεία για το τι μπορεί και έχει δημιουργήσει η Ελλάς.